Ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως βιαστής του Παλαιού Φαλήρου. Πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος, όπως εκτιμούν οι αρχές, έχει ήδη διαφύγει στο εξωτερικό. Συνδεόμαστε με τον Παλαιό Φαλήρο, τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, για να μας πει ποια στοιχεία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του άνδρα και πώς εξελίσσονται οι έρευνες, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Αρχικά η ταυτοποίησή του έγινε από φωτογραφίες, από βίντεο και από τις μαρτυρίες των δύο γυναικών που έπεσαν στα χέρια του. Της πρώτης, της 34χρονης που φέρεται να έχει βιάσει, ενώ και της δεύτερης κοπέλας ήταν πολύ σημαντική η μαρτυρία, καθώς ήταν η κοπέλα στην οποία μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό της και οδήγησε για πάνω από 500 μέτρα εκεί όπου η κοπέλα βρήκε ένα ανοιχτό κατάστημα, ζήτησε βοήθεια και από εκεί εξαφανίστηκε. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, είναι ένα κομβικό σημείο για την έρευνα των αστυνομικών, καθώς υπήρχε κάμερα που φαινόταν ακριβώς το πρόσωπό του. Να σας πω, Γιώργο, ότι βρισκόμαστε στη γειτονιά του φαινόμενου ως βιαστή. Και εδώ οι κάτοικοι μας λένε ότι είδανε πολλές φορές την αστυνομία. Μάλιστα, πριν από τρεις ημέρες περίπου, είχαν έρθει εδώ με μία από τις δύο κοπέλες οι αστυνομικοί, προκειμένου να μιλήσουν με τη μητέρα του. Από εκεί βγήκε και το συμπέρασμα ότι στις 27 του μήνα διέφυγε από την Ελλάδα μέσω Κακαβιάς για τον Αυλώνα της Αλβανίας. Έχει ζητηθεί από την ελληνική αστυνομία η συνδρομή των αλβανικών αρχών και μάλιστα σήμερα υπάρχουν και δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο που αναφέρονται στο όνομα και στην ταυτότητα του φερόμενος δράστη και μιλούν για μετακόμισή του στην Αλβανία από τις 27 Οκτωβρίου. Νίκο, να παρακολουθήσουμε σχετικές δηλώσεις και να σε ευχαριστήσουμε. Το ξέρουμε, μένει εδώ πέρα. Στον πρώτο όρφο. Πόσο καιρό έμενε εδώ? Έχει πολλά χρόνια που μένει εδώ πέρα. Έχει πολλά χρόνια. Έχει παιδιά, μένει μόνος του. Παντρεύτηκε, ήταν στην Αλβανία, παντρεύτηκε, χώρισε, ήρθε και έμενε με τη μάνα του. Τι άνθρωπος ήταν εδώ πέρα που τον ζήσατε εσείς? Τι άνθρωπος είναι? Να σας πω τώρα τι άνθρωπος ήταν. Δημιουργούσε προβλήματα? Αρκετές πολλές φορές. Δηλαδή τι συνέβαινε, κάποιτε μας. Την άλλη φορά ήρθαν, χτυπήσαν, σπάσαν την πόρτα εδώ, να πάνε να τον βρουν, δεν τον βρήκανε. Ξανά ήρθε πάλι μια κοπέλα εδώ, ζήταγε βοήθεια. Δεν την ξαναβρήκανε, δεν το πήγε, έκανε καταγγελία. Δεν είναι στην αστυνομία. Είχε ξαναπιτεθεί σε άλλη κοπέλα? Κάτσε, ναι. Είχε... Πόσο καιρό αυτό? Έχει ένα διάστημα. Είχε ηρεμήσει, μετά ησυχάσει, μετά τώρα ξανά πάλι. Άρα έχει επιτεθεί πολλές φορές οι κοπέλες. Ρωτήστε την αστυνομία που έχουν κάνει καταγγελίες. Τώρα τις τελευταίες ημέρες ήρθε εδώ η αστυνομία? Ήρθε προχθές η αστυνομία, 10 άτομα πόσα ήταν, πήγανε πάνω, βρήκαν εκεί πέρα, πήραν τη μάνα του, μίλησε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω.